Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Υπό την αυστηρή εποπτεία των δανειστών θα παραμείνει η Ελλάδα για πολλά χρόνια μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου, ξεκαθαρίζει ο πρόεδρος του Eurogroup Working Group, Thomas Wieser. Μιλώντας στο insider.gr, υπενήσεται ότι θα υπάρξουν επιπλέον μέτρα το 2019 και το 2020, ανάλογα με την πορεία του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Τα μέλη της Ευρωζώνης προτιμούν το τρίτο να είναι και το τελευταίο πρόγραμμα στήριξης προς την χώρα μας, τονίζει, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα χέρει ενός εξαιρετικά ευεργετικού προγράμματος δανεισμού σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση παγκοσμίως, απολαμβάνοντας μια χρηματοοικονομική νιρβάνα. Πως η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας αποκαθίσταται, επεσήμανε ο επικεφαλής της Eurobank και πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Νίκος Καραμούζης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μεγάλη γερμανική εφημερίδα. Ειδικότερα για τις ελληνικές τράπεζες, δήλωσε ότι η ρευστότητά τους έχει βελτιωθεί και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν υπερβαίνουν πλέον τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ προδιετίας είχαν φτάσει τα 87 δισεκατομμύρια. Λιγότερες από 48 ώρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία που έχει θέσει η Eldorado Gold στην ελληνική κυβέρνηση για την έκπτωση των απαραίτητων αδειών προκειμένου να συνεχίσει τις επενδύσεις στη χώρα μας. Από τις 11 Σεπτεμβρίου που η καναδική εταιρεία έδωσε το τελεσίγραφο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξέδωσε 3 άδειες. Ωστόσο, η εταιρεία ξεκαθαρίζει πως περιμένει την έκδοση όλων των αδειών που εκκρεμούν, αλλιώς θα προχωρήσει κανονικά στην αναστολή των επενδυτικών της σχεδίων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το γενικό δίκτυο μόνο κυμαίνει σε 765,79 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,38% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.